Να καλησπερίσουμε, Χρήσανθε, ναι, τον πρωταθλητή Σλοβακίας Γιώργο Τσοβάρα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Αυτά είναι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, πολύ καλά. Εσείς? Και εμείς μια χαρά. Νομίζω ότι το να παίρνεις το πρωτάθλημα στην πρώτη σου χρονιά στη Σλοβακία, εντάξει, κάτι καλύτερο. Α, να πάρετε και, ναι, και το κύπελλο ενδεχομένως, γιατί είστε στον τελικό και ουσιαστικά έχετε περάσει. Το τελικό. Το καλύτερο ξεκίνημα, πιστεύω, για μένα ήταν. Τώρα ξεκίνησα στην καριέρα μου στο εξωτερικό και το να ξεκινάς με πρωτάθλημα και ενδεχομένως, αν πάνε όλα καλά, το κύπελλο να παίρνεις double είναι πάρα πολύ καλό για ένα νέο ξεκίνημα και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Γιώργο, βρήκες παραπάνω ανταγωνισμό από ό,τι περίμενες όταν άκουσες ότι θα πάω στη Σλόβαν, θα πάω στην Σλοβακία, στην Πρατισλάβα? Πώς ήταν τα πράγματα από τις χρονιές? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ καλούς και με υψηλή ποιότητα παίχτες. Εξάλλου το έχουμε δει και στην Ευρώπη που παίξαμε φέτος. Το είδαμε, ναι. Πήγαμε πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Το είδαμε και στην Ευρώπη. Χρήσανε. Σωστό. Εντάξει, το είδαμε. Αλλά και γενικά όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ και στο group stage που παίξαμε με ομάδες όπως ήταν οι Wolves και τα λοιπά, τους κοιτάξαμε στα μάτια και αυτό δείχνει ότι όχι μόνο στο εγχώρια κύπελα και πρωταθλήματα εδώ πέρα είμαστε η καλύτερη ομάδα και στην Ευρώπη όντως είμαστε καλοί και όντως το roster αποτελείται από παίκτες οι οποίοι είναι και εμπειροί με πολλές παραστάσεις ευρωπαϊκές κτλ. Και γι' αυτό εγώ δεν βρήκα τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής όσο θα περίμενα ενδεχομένως. Αλλά και πάλι τώρα ευελπιστώ στα τελευταία μάτς να πάρω κάποια λεπτά συμμετοχής και σίγουρα θα είναι κέρδος για μένα. Πόσα μάτς, Γιώργο, απομένουν για το πρωτάθλημα? Έχει ακόμα συνολικά και πρωτάθλημα κύπελλο 4-5 μάτς. Νομίζω ότι πρέπει να σου δώσει χρόνο, ειδικά στο πρωτάθλημα, γιατί όχι στο κύπελλο, άλλωστε... Να τον ξεφωνήσουμε, ναι, που δεν σου δίνει χρόνο. Όχι. Το καταλαβαίνω τον προπονητή, όλους όλα αυτά, εννοείται εγώ πάντα κοιτάω να δίνω το 100%, περιμένοντας την ευκαιρία μου, είμαι επαγγελματίας και ξέρω ότι πρέπει να είμαι ανέκαθεν έτοιμος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει η ευκαιρία και είμαι συνειδητοποιημένο άτομο και μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα και για ποιο λόγο δεν μπορεί να μην αγωνίζουμε. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, έχει πάρα πολύ υψηλή ποιότητα το ρόστερ μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες εδώ πέρα και καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω υπομονή σαν νέος που είμαι. Γιώργο, πώς ήταν τα πράγματα στην Πρατισλάβα εν μέσω κορονοϊού? Η Σλοβακία ήταν από τις χώρες που είχε μαζί με την Ελλάδα το μικρότερο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Πώς ήταν? Κατάλαβα ότι εδώ πέρα ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Εξάλλου εδώ πέρα ήταν από τις πρώτες φορές που κλείσανε και τα σύνορα και δεν περνούσε κόσμος μέσα ούτε έβγαινε και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό στην πρόληψη κατά του ιού και γενικά σε γενικές γραμμές τον περάσαμε εδώ στη Σλοβακία ήπια σε σχέση με τις άλλες χώρες, οπότε δεν είχε τόσο μεγάλο θέμα. Είμαστε μια χαρά εγγύς. Ούτε πολλά κρούσματα, ούτε θανάτους, οπότε ήμασταν μια χαρά. Από πότε έχεις να έρθει στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, στο Βόλο? 7 μήνες και από τα Χριστούγεννα. 7 μήνες, άντε λίγο ακόμα έμεινε. Είναι αρκετά. Μου έχει λείψει λίγο η πατρίδα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Μιλούσαμε... Διαλέξαμε έναν δρόμο του εξωτερικού, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον προπονητή που κατέκτησε στο πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 17 με τον ΠΑΟΚ, τον Άγγελο Ζαζόπουλο και χάρηκε για την επιτυχία σου. Με αφορμή ένα παιδί που σίγουρα θα έχεις. Δεν έχει αγωνιστεί μαζί, είσαι μεγαλύτερος 2 χρόνια, τον Χρήστο Τζόλι. Γενικότερα, Γιώργο, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια στροφή στα δικά του παιδιά. Και λόγω της κατάστασης και τα οικονομικά, όχι του ΠΑΟΚ, αλλά σε σχέση με το financial fair play, φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή λίγο στη φιλοσοφία. Πώς είδες έτσι το goal του Χρήστου και γενικότερα πώς αντιλαμβάνεσαι τον ΠΑΟΚ από μακριά? Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Εξάλλου είναι η ομάδα η οποία με ανέδειξε και δεν σταματάω όταν βλέπω και βλέπω ότι έχει αρχίσει το τελευταίο καιρό και δίνει συμμετοχή και δίνει κάποιες ευκαιρίες σε νεότερους παίκτες, όπως είχα πει και
προηγούμενες μου δηλώσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει ο ΠΑΟΚ για μένα. Πρέπει να σταθεί στις ακαδημίες του, γιατί έχει πάρα πολύ ελπίδα φόρους ποδοσφαιριστές και στις K20, K19, αλλά και, και δανεικούς παίχτες, όπως ήταν στις παίχτες μου που έπαιζα μέχρι τα τελευταία χρόνια. Και είμαι πολύ χαρούμενος που αρχίζουν κάποια παιδιά και παίρνουν συμμετοχή και ανεδεικνύονται. Είμαι χαρούμενος ακόμα και για τον Χρήστο, ο οποίος έβαλε και το γκολ με τον Όφη. Και δύσκολο γκολ. Εσύ σαν επιθετικός, νομίζω συμφωνείς ότι είναι δύσκολο γκολ και δεν είναι εύκολο. Ήταν πάρα πολύ καλό τελείωμα. Ήταν στην κατάλληλη στιγμή στο μέρος που έπρεπε και με πολύ αυτοπεποίθηση και ηρεμία έκανε αυτό που έπρεπε και τελείωσε πολύ ιδανικά τη φάση. Αυτό μας δείχνει ότι γίνονται πολύ καλή δουλειά και στις ακαδημίες και είναι ένα μήνυμα προς όλους αυτό το γκολ που έβαλε, ότι πρέπει σιγά σιγά, όπως είχα προαναφερθεί, να δώσουν στον ΠΑΟΚ περισσότερες ευκαιρίες σε νέους ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές. Μόνο κέρδος έχει να βγάλει στο μέλλον από αυτό. Θα το δεις το μάτς της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό ή έχεις κάποιον αγώνα, κάποια υποχρέωση? Νομίζω θα το δω. Δεν έχω χάσει κάποιο μάτς τώρα τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν συμπίπτουν με τα κάποια δικά μας. Τα έχω παρακολουθήσει και γενικά παρακολουθώ και λίγο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θα το δω αυτό το μάτς. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερο momentum το τελευταίο διάστημα από τον ΠΑΟΚ? Είδα και χθες τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και κατάλαβα ότι ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια δυνατή ομάδα, κακά τα ψέματα, και είναι σε καλή φάση αυτή την περίοδο, είναι μια δουλεμένη ομάδα. Αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ, όπως είχα προαναφερθεί, πρέπει να το δώσει όλα για όλα, γιατί τώρα το κύπελο που απομένει πρέπει να, για λόγο γοήτρο και για πολλούς άλλους λόγους, να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Γιώργο, έχεις μετανιώσει για την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα ένα χρόνο μετά την αποχώρησή σου και την μεταγραφή σου στη Σλόβαν? Να είμαι ειλικρινής, 100% δεν έχω μετανιώσει καθόλου, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελα από μικρός να παίξω κάποτε στο εξωτερικό. Ήταν το όνειρό μου και πιστεύω ότι μετά από την κατάκτηση και του πρωταθλήματος και με την πορεία που έχουμε κάνει, αυτό μου δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ώστε στη συνέχεια να συνεχίσω εδώ πέρα ή όπου μπορέσω και στο εξωτερικό να κάνω μια καριέρα όπως την έχω ονειρευτεί. Οπότε δεν θα έλεγα ότι έχω μετανιώσει. Πάντως νομίζω ο καθένας τραβάει τον δρόμο του και πιστεύω με τις επιλογές μου θα δικαιωθώ με πολύ σκληρή δουλειά και ταπεινότητα όπως κάνω καθημερινά εδώ πέρα. Είσαι πάντως σε μια πανέμορφη πόλη που ήρθαμε, την είδαμε πέρυσι στην Παρτισλάβα, σε μια ομάδα που είναι η καλύτερη Σλοβακία. Νομίζω τώρα έχετε 15 βαθμούς από την Ζήλινα, αν δεν κάνω λάθος, 13 ακριβώς, για να είμαι ακριβής. Στο κύπελο έχετε κερδίσει 4-1. Ναι, 4-1. Το πρώτο μάτς στη Μιχαλόφτσε. Οπότε πάτε για μια πρόκριση, φαντάζομαι. Στη Μωράφτσε, ναι. Δεν νομίζω να χάσετε την πρόκριση. Θα είναι απίθανο. Αλλά πρέπει όλα τα μάτς, πρέπει, ξέρετε. Βέβαια. Όπως είναι όλα τα μάτς, πρέπει να παίζουμε 100%. Έτσι είναι και η νοοτροπία μας, να δείχνουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό και να προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα παιχνίδια. Οπότε αύριο πάμε δυνατά για την πρόκρισή μας, έτσι ώστε να τελειώσουμε τη σεζόν με το απόλυτο και τον double. Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι καιρός, συγχαρητήρια και πάλι. Λίγο κουράγιο για να επιστρέψεις, γιατί φαντάζομαι η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, εντάξει, έχουν 7 μήνες, είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και γιατί όχι να μην βρεθείτε και στο Champions League την επόμενη χρονιά, Γιώργο. Εντάξει. Στο δρόμο του ΠΑΟΚ να μην βρεθείτε. Δεν χρειάζεται πάλι να έχουμε τα ίδια. Ας, από μακριά και αγαπημένοι, εντάξει. Να μην χρειάζεται πάλι να μιλήσουμε μαζί σου. Επειδή ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Σλόβαν, θα μιλήσουμε για άλλους λόγους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.